Από το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, η ακτογραμμή της Καβάλας άρχισε να γεμίζει φυτοπλακτών. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και στη πτώση της στάθμης της θάλασσας. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το χαρακτηρίζουμε ως μη περιοδικό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει, έχει αποκτήσει μία περιοδικότητα. Αν θυμάστε καλά, το 2010 υπήρξε στις ακτές της Καβάλας σε μεγαλύτερη ένταση, το 2018 επίσης και φέτος. Ναι. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο τα αίτια δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς, ωστόσο βασίζεται προφανώς στην αύξηση του φυτοπλακτού, το οποίο σχετίζεται με τα πλούσια και τα πολλά θρεπτικά άλατα που υπάρχουν αυτή την περίοδο στη θάλασσα, εξαιτίας τόσο των ποταμών όσο και του φαινομένου όσο και των υδάτων της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, κάθε πληθυσμιακή έκρηξη φυτοπλανκτού, με βάση την εμπειρία μας, δεν έχει ένα τέτοιο τέλος. Εδώ συμβαίνουν και άλλα γεγονότα, είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, έτσι, παίζει ρόλο η ηλιοφάνεια, η άπνοια που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, η μεγάλη πτώση της στάθμης της θάλασσας που παρατηρήσαμε το τελευταίο επίσης διάστημα. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ακριβή εξήγηση. Εκείνο που μπορούμε βέβαια να πούμε είναι να το χαρακτηρίσουμε ως ένα φαινόμενο συσσόρευσης αιωρούμενων οργανικών συσσωματωμάτων ή αλλιώς κολλώδη μακροσυσσωματώματα, όπως το λένε οι ειδικοί. Το φαινόμενο αυτό των φυτοπλακτών θα ολοκληρωθεί και θα υποχωρήσει μόλις η θερμοκρασία σταθεροποιηθεί. Πιστεύω ότι σύντομα θα τελειώσουμε όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ωστόσο, φαίνεται σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε ότι θα διαρκέσει ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα. Και είναι αλήθεια ότι θα δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις κατηγορίες των αλιέων, γιατί δεν μπορούν οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουν τα αλιευτικά τους εργαλεία, είτε αυτά είναι δίκτυα ή οτιδήποτε άλλο. Το φαινόμενο αυτό που αντικρίζεται με γυμνό μάτι και μοιάζει με άμορφες μάζες βλένας χρώματος καφέ, επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ στη συνέχεια βυθίζεται και συσσωρεύεται στο βυθό, προκαλώντας προβλήματα στους αλιείς. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό το περιστατικό δυστυχώς έχει κρατήσει στο σπίτι, θα λέγαμε, και δεν έχει βγάλει στη θάλασσα εδώ και αρκετές ημέρες από την παρουσία του τους αλιείς, έτσι, τους επαγγελματίες αλιείς. Δυστυχώς, και αυτό είναι ένα πλήγμα για την δική μας εδώ αλιευτική οικονομία. Σωστά. Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ απολύτως. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε τέλη Φεβρουαρίου, βόρεια της Λίμνου, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκη, στη συνέχεια στην Αλεξανδρούπολη, στο Φανάρι, στη Θάσο, αλλά και στο Στριμονικό κόλπο, όπως μαθαίνουμε και στη Χαλκιδική και στον έξω θερμαϊκό κόλπο. Βεβαίως, παρατηρούμε και εμείς έτσι, τη βλένα, τις άμορφες μάζες που έχουν κυριαρχήσει στη θάλασσά μας τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή στον κόλπο Καβάλας.